Σε ψήφισμα που κατέθεσε η ΔΑΠ Νουδοφουκού Κομοτηνής και το οποίο, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, υιοθετήθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Φοιτητών Συλλόγων, απευθύνει κάλεσμα στους καταληψίες να σταματήσουν την κατάληψη και στις πριτανικές αρχές να πράξουν τα δέοντα ώστε να γυρίσει η Πριτανία του Δουβουθού πίσω σε αυτούς που ανήκει, στους φοιτητές και το προσωπικό της. Όπω αναφέρουν το κτίριο τη Πρετανία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη, συνεχίζει να βρίσκεται υποκατάληψη. Η κατάσταση αυτή πλέον βρίσκεται εκτό ενέχου, δημιουργώντα κολλήματα στην λειτουργία κάθε πράξη διοικητική φύσεω. Η κατάληψη αποτελεί πράξη παράνομη. Ω πότε η πλειοψηφία των φοιτητών θα κρατιέται όμοιρη μια τραγική μειοψηφία, εμεί ω ΔΑΠ καταδικάζουμε περίφραστα και χωρί αστερίσκου κάθε πράξη ανομία στα πανεπιστήμια την καταδίκη αυτή στη βία και την ανομία, ήρθαν με τη σειρά του σήμερα να αγκαλιάσουν οι σύλλογοι φοιτητών των τμήματων τη Κομοτινή, δίνοντα έτσι ένα στεντόριο μήνυμα αποδοκιμασία τη παράνομη αυτή ενέργεια. Καλούμε του καταληψίε να σταματήσουν την κατάληψη και τι Πρετανικέ Αρχέ να πράξουν τα δέοντα, ώστε να γυρίσει η Πρετανία του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκη πίσω σε αυτού που του ανήκει, στου φοιτητέ και το προσωπικό τη. Αναλυτική απάντηση στη δημόσια καταγγελία τη κατάληψη τη Πρετανία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη από την ΔΑΠ εξέδωσε ο Σύλλογο συκότροφων φοιτητικών αισθητειών Κομωτινής. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, μετράμε ένα χρόνο εγκληματικής διαχείρισης της πανδημίας με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να επιλέγει τον αυταρχισμό και την ασυνδοσία εναντίον των φιλολαϊκών και υγειονομικών μέτρων. Την ίδια ώρα που μετράμε εκατόβε νεκρών και την ουσιαστική απαξίωση του εθνικού συστήματο υγεία, η κυβέρνηση παίρνει την πολιτική απόφαση για όξυνση τη καταστολή και τη περιστολή των δικαιωμάτων. Μοναδικό τη σκοπό είναι να φημώσει το όλο και το διωγγούμενο κλίμα αγανάκτηση του λαού σε μια συνεχή προσπάθεια αντιδημοκρατικής εκτροπή. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυτή η πολιτική επιλογή μεταφράζεται με την πολιτική απόφαση για κλειστέ σχολέ, ώστε να μπορέσει η κυβέρνηση να περάσει ανενόχλητη κατά πώ νομίζει τα αντιεκπαιδευτικά τη νομο κορυφώσει την διαδικασία τη εκπαιδευτική αναδιάρθρωση και να την κατοχυρώσει μέσω καταστολή με τη δημιουργία τη ΟΠΗ, στοχεύοντα το να φημώσει τι δημοκρατικέ διαδικασίε και τι διεκδικητικέ κινητοποιήσει των φοιτητικών συλλόγων. Υπό αυτή τη συγκυρία, οι φοιτητικοί σύλλογοι πανελλαδικά δίνουν η απάντηση στο δρόμο μέσα από μεγαλειώδει πορείε, κινητοποιήσει και καταλήψει ακαδημαϊκών χώρων. Κυρία αιτήματά του το άνοιγμα των σχολών και η κατάργηση του νομοσχεδίου κεραμέως Χρυσοχοίδη. Οι φοιτητικοί σύλλογοι παλεύουν για ζωή και σπουδέ στα μέτρα των αναγκών όλων μα και στέκονται ανάγχωμα στην προσπάθεια των κυβερνώντων να μα στερήσουν τι προσδοκίε μα και να δημιουργήσουν ένα πανεπιστήμιο που δεν εξυπηρετεί τι κοινωνικέ ανάγκε αλλά τι ωρέξει τη αγορά η ώρα λοιπόν αυτού του κοινωνικού αναβρασμού, όταν όλοι οι φοιτητέ, φοιτήτριε πανελλαδικά, διεκδικούν να ανοίξουν οι σχολέ για να γίνουμε ξανά φοιτητέ και φοιτήτριε και αντιστέκονται στα δυστοπικά σχέδια του Υπουργείου για τα Πανεπιστήμια, η παράταξη του σκοταδισμού στηρίζει ανοιχτά και χωρί ντροπή την βία και την καταστολή, προσπαθώντα μάλιστα να τη δώσει μια επίγευση δημοκρατία επιλέγει την λασπολογία και τη συγκοφάντηση των φοιτητικών αγώνων και των αγώνων του λαού με ψευδή επιχειρήματα περί μειοψηφιών και μιλά για αντιδημοκρατικέ πρακτικέ, όταν αυτή η ίδια είναι που με τι πάγιε και διαχρονικέ τακτικέ τη νοθεύει εκλογικά αποτελέσματα, πληρώνει για ψήφου, προωθεί τη βία και διαχέει έναν ακρεφνό σεξιστικό δογματισμό εντό των ΑΕ. Επιπλέον, όσον αφορά το λιβελογράφημά του για την κατελημένη Πρετανία του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκη, πέραν τη στοχευόμενη παραπληροφόρηση και των αστήρικτων καταγγελιών, αποτροπιασμό μα προκαλεί η παρέκκληση του για άμεση εφαρμογή του νόμου, όπω φαίνεται, διψούν για βία και εικόνε καταπάτηση δικαιωμάτων εφάμιλε με αυτέ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Βέβαια, η στάση του αυτή δεν έρχεται σαν κεραυνό σε ελευθερία. Αντιθέτω, τρέφεται και ενισχύεται από την συστηματική σιωπή των Πρετανικών Αρχών του Πανεπιστημίου για το εν λόγω ζήτημα, οι οποίε συνεχίζουν να συνεδριάζουν και κλεισμένων των θυρών και να αρνούνται την πρόσβαση των φοιτητικών συλλόγων στι συνεδριάσει τη συγκλήτου. Κλείνοντα, θα θέλαμε να καλέσουμε του συμφιτητέ μα και τι συμφιτήτριέ μα που στηρίζουν την εν παράταξη να αναλογιστούν με νυφαλιότητα τη συγκυρία και τη στάση τη δάπνου δουφουκού σε αυτή. Καλούμε τι Πρετανικέ Αρχέ να πάρουν άμεσα θέση για το ζήτημα τη κατελημένη Πρετανία του Πανεπιστημίου, να καταγγείλουν οποιοδήποτε προσπάθεια εκένωσή τη και να καταδικάσουν τι εικόνε ντροπή από την εκένωση τη κατελημένη Πρετανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη.